Ασφαλούν. Θα σε βάλω εδώ, εσένα. Λοιπόν, σήμερα από την διαδικτυακή συχνότητα του New Smyrna TV. Ναι. Ελπίζω να ακούγομαι τώρα. Λοιπόν, βλέπετε καινούργια πρόσωπα. Έχουμε κάνει μια ειρηνική κατάληψη που ελπίζουμε να γίνει μια μόνιμη κατάσταση. Έχουμε ένα θεματάκι με την κονσόλα, βέβαια. Είμαστε άπειροι. Ωραία. Λοιπόν, και ελπίζουμε να γίνει μια μόνιμη κατάσταση και να σας συντροφεύουμε κάθε Παρασκευή 10 με 11. Πέμπτη. Έκανα το πρώτο λάθος. Μπράβο. Λοιπόν, Παρασκευή κάθε Πέμπτη 10 με 11 έχουμε το χορευτικό, δεν γίνεται. Με την εκπομπή η Λέσβος του χτες και του σήμερα. Θα μιλάμε για το νησί μας και για τον πολιτισμό, τι γινόταν παλιά, τι γίνεται σήμερα, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα για το όμορφο νησί μας. Όπως βλέπετε, έχουμε καλεσμένους αρκετούς, αριστερών μου, αλλά εκ δεξιών, όπως βλέπετε εσείς, είναι η Θάλια Αργυρίου, η αφηγήτρια που είχαμε στις Ιωνικές Γιορτές στην μουσικοχορευτική παράστασή μας. Δίπλα της κάθεται η Μαρία Λασκαρίδου, που είναι από το Διοικητικό του Μορφωτικού Συλλόγου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος, θύμισε μου λίγο το ονοματάκι σου. Χρήστος Ατσιγκμπάσης. Ατσιγκμπάσης, μάλιστα, σωστά το είπα αυτή τη φορά. Ατσιγκμπάσης, ωραία. Είναι μέλος του Συλλόγου. Καλησπέρα. Και υπάρχουν βέβαια και από πίσω. Για χειροκροτήστε να σας ακούσουν. Έτσι, μπράβο. Ο Σπύρος Κουτζαβεκιάρης, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού. Η Μυρσίνα Χατζηδιάκου. Και η πρόεδρός μας, η Ειρήνη Κουτρούπη. Η οποία ντρέπεται σήμερα. Ντρέπεται και δεν βγαίνει μπροστά στο γυάλι. Εντάξει, θα την πείσουμε, θα βγει. Ήτανε δύσκολη μέρα σήμερα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για την παράστασή μας. Τριαντάφυλλα μαδίσατε, νύφη γαμπρό, στολίσατε. Μία παράσταση η οποία ήταν, κατά γενική ομολογία, αρκετά πετυχημένη. Βέβαια υπήρχε φοβερό άγχος και για την προετοιμασία και για το αποτέλεσμα το οποίο θα βγει. Θάλια. Αλλά εγώ είχα πολύ καλούς ηθοποιούς. Είχες καλούς συνεργάτες. Πολύ καλούς συνεργάτες και τους λέω ηθοποιούς γιατί καταφέρατε να έχετε μια στόφα ζωντάνια και να μεταδώσετε αυτή τη χάρη που έχει ο χορός μαζί με το δρόμενο και βέβαια βοήθησε πολύ η Κατερίνα η Φουντή. Να μην το ξεχάσουμε αυτό, η θεατρολόγος μας, η οποία... Εγώ απλά ήμουν, βοηθούσα την Κατερίνα. Η Κατερίνα έκανε τη σκηνοθεσία. Ναι. Έκανε τη σκηνοθεσία και ήταν όντως καταπληκτική. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να σου πω την πρώτη μου εντύπωση όταν ήρθα στην πρώτη πρόβα. Λοιπόν, μπαίνω και σε βλέπω. Κάτι μου θυμίζεις. Πού σε ξέρω, κάτι, ναι. Λοιπόν, που είχες το βλέμμα, ξέρεις ότι, εντάξει παιδί μου, θα βγει εύκολα, γιατί νόμιζα ότι θα είναι μόνο μια απλή αφήγηση. Και είδα κάποια στιγμή τον τρόμο στο μάτι σου, όταν κατάλαβες ότι δεν είναι απλή αφήγηση και είδες, ας πούμε, την πρώτη πρόβα ότι δεν πήγε και τόσο καλά. Και είδα τον τρόμο στο μάτι σου και λέω, όχ, θα φύγουμε με ντομάτες. Και αρχίσαμε να διορθώνουμε, ας πούμε, λένε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν σας είδα να χορεύετε, που ήταν πολύ ψηλό το επίπεδο, έτσι, χορού σας ήταν εξαιρετικά, έπρεπε τώρα αυτό να ισορροπήσει με το επίπεδό σας στο χορό, να ισορροπήσει και με την παρουσία σας τη θεατρική στη σκηνή. Και υπήρχε βέβαια ολόκληρο στημένο όλος ο κορμός, ας πούμε, της παράστασης. Οπότε η Κατερίνα έχει στήσει όλο αυτό το πράγμα και εγώ διευκόλυνα κάποιες υποκριτικού τύπου παρατηρήσεις, ηθοποιικές, ας τις πούμε έτσι, ώστε να είναι πιο φυσικό, να έχει ένα ρυθμό, να μπαίνει στην ώρα του κάτι, δηλαδή κάτι δεν αντέχει σε τόση πάυση, πώς να σου πω. Κατάλαβα. Έκανα τέτοιες διορθώσεις. Ήτανε σημαντικές όμως. Ήτανε σημαντικές. Αλλά το χάρηκα πάρα πολύ. Μιλάει από τη θέση του γαμπρού. Εντάξει, δεν έχει. Απουσιάζει νύφη. Ας από τη νύφη. Δεν πειράζει. Η νύφη τόσκασε. Λοιπόν, άρα
να καταλάβω δηλαδή ότι δεν ένιωσες φόβο στην αρχή, ας πούμε. Σίγουρα με την εμπειρία σου κατάλαβες πολύ περισσότερα πράγματα από την πρώτη φορά. Δεν ήξερα, η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα ακριβώς τι θα κάνουμε. Μου είπα να διαβάσει ένα κειμενάκι. Δεν κατάλαβα ότι θα είναι μέσα στον κορμό ενός δρόμενου που θα είναι. Δεν το είχα, δεν μου είχε αναλυθεί το πώς θα είναι αυτή η παράσταση. Και όταν το είδα, λέω στο στάθμο, θέλει δουλειά αυτό, δεν είναι κάτι που... Απλό. Εν τω μεταξύ, υπήρχε η διάθεση, η όρεξη από εσάς. Και λίγο χρόνο είχατε. Και ο χρόνος που ήταν πολύ στενός, αλήθεια πάρα πολύ αποτελεσματική. Δεν ήμασταν ηθοποιοί. Ναι, αυτό πολύ μεγάλο. Ήταν για πρώτη φορά για μας, ήταν πρωτοπαιγμένο, δεν είχαμε ξαναπαίξει σε δρόμενο. Το κάνατε εξαιρετικά, δηλαδή. Το μόνο υπέρ που είχαμε, ας πούμε, σε όλο θέμα ήταν το χορευτικό. Δηλαδή, ο βασικός μας, ο Γρηγόρης, είχαμε πάρα πολύ καλό το χορευτικό. Ήταν στημένο ήδη, απλά δεν ξέραμε το θεατρικό. Το θεατρικό κομμάτι ήταν, ναι, ήταν το πιο δύσκολο. Ήταν το πιο δύσκολο. Αυτό που δεν τα κατάφερε τελικά, επειδή ίσως ήταν ο κουμπάρος, έτσι. Ο κουμπάρος. Δεν έταξε πολλά. Δεν έταξε πολλά. Να μπει και ο κουμπάρος στο πάνελ. Το όλο θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή σε ό,τι έγινε, ας πούμε, από την ημέρα που ξεκινήσαμε μέχρι ακόμη και την πρώτη τελευταία μέρα που πήγαμε και μέσα στο Νέα Σμύρνη, όλα γινόταν κάποιο λάθος και λέγαμε από μέσα μου ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Αυτό λέγαμε όλοι. Όλοι το λέγαμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Και ξαφνικά εκεί που λέγαμε δεν θα τα καταφέρουμε, θα φύγουμε, ας πούμε, ντροπιασμένοι ή οτιδήποτε, δεν ξέρω, πάμε, έγινε ένα σμού ξαφνικά και βγήκε μια παράσταση καταπληκτική. Τέλεια. Η προετοιμασία, ξέρει, αυτό στην παράσταση, η διαδικασία τη πρόβα. Σου αποκαλύπτεται μετά στην παράσταση αυτό που έφτιαξες τόσο καιρό που σου φαινόταν εσύ είχες για αμφιβολίες, για κάτι, θα έρθουν στην ώρα που βέβαια, σου φαινόταν, τα ρούχα θα φέρουν, πρέπει να σου βάλει μετά, ξέρεις, όλα αυτά που είχατε τα αντικείμενα που τα φτιάξετε τόσο ωραία. Πάρα πολύ βασικό ρόλο αυτά, πολύ βασικό ρόλο, και ήταν πάρα πολύ αληθινά όλα, δεν είχαμε τίποτα προσποιητό και τα γλυκά μας και τα Ειρήνη, η πρόεδρος πάρα πολλά. Όλα από το χωριό, οι μπακλαβάδες και τα τσουρέκια ήταν όλα, δεν κάναμε κάτι ψεύτικο, δηλαδή απλώς θεατρινίστικο, όλα ήταν φυσικά. Μέχρι και η Κότα και ο Πεντινός. Τον οποίο δεν τον... Στο ψυγείο είναι. Δεν τον φάγαμε. Δεν τα φάγαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ας βάλουμε ένα τραγούδι και πανερχόμαστε. Έλα, Ειρήνη, τώρα θα μπεις μέσα. Άντε, σειρά σου. Thank you.
επανερχόμαστε στη συζήτησή μας. Λέγαμε λοιπόν ότι υπήρχε έτσι μια αμηχανία και ένταση, αλλά έπρεπε μέσα σε στενό χρόνο να προλάβουμε, οπότε έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα να διορθωθούν, να είναι... αλλά ήσασταν πάρα πολύ συνεργάσιμοι μεταξύ σας, γιατί ήσασταν δεμένοι από το χορό ήδη, καταλαβαίνεις, είχατε αυτή την προεμπειρία και αυτό σας έδαινε και είχατε ένα κώδικα μεταξύ σας. Αυτό ήταν και το κλειδί της επιτυχίας. Θέλεις να πεις δηλαδή ότι ο δάσκαλός μας έκανε καλή δουλειά, για να καταλάβω. Πολύ καλή. Έλα μωρέ που έκανε καλή δουλειά. Ο Γρηγόρης έκανε καλή δουλειά. Ο Γρηγόρης ήταν εξαιρετικό. Σούπερ. Ένα χειροκρότημα στο δάσκαλό μας. Ένα χειροκρότημα. Να είναι καλά. Δίνει πραγματικά ένα παλμό σε όλους. Ζωή. Σαν να ανάβει το, πώς σου ανάβει, τσακ, μια σπίθα. Τη σπίθα και απλώνεται πυρκαγιά. Απλώνεται σε όλους. Μια σπέθα. Μας κάνει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και ο δάσκαλος, σε κάποια φάση λέει ότι όταν τελείωσε πλέον όλο αυτό το θεατρικό, το μουσικο-θεατρικό, λέει ότι ρίξαμε κάποιους ανθρώπους στα βαθιά, χωρίς οσίδιο, και όχι απλώς επιπλέψανε, κάνανε δηλαδή το απίστευτο. Όντως. Δηλαδή, κάποιος μάλιστα που είχα μέχρι τελευταία στιγμή, υπήρχε έτσι μια... Δεν θα το πει, ας πούμε, θα το πει. Και τις δύο τελευταίες μέρες είχε λυθεί πια. Αυτό είναι, ξέρω, γι' αυτό χρειάζεται και πρόβα. Εκεί έπαιξε... Σωστό. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στο θέμα της προφοράς, σε διακόπτω και λάσκα, έπαιξε η Μαρία. Δηλαδή η Μαρία ήταν σε κάποια φάση, γιατί και εγώ δεν την είχα την προφορά, την άκουγα, έλεγε, ξέρω εγώ, Αντώνη πες το έτσι. Διόρθωνε και διόρθωνε σωστά. Συνεργαστήκαν και αυτοί άνθρωποι. Και για τους ανθρώπους ήταν πολύ δύσκολο. Δεν ήταν αυτό το χρώμα. Για να μάθουν να το λένε. Τώρα, ας πούμε, ο πατέρας μου, ο πεθερός μου, κάποια στιγμή αποκτήσαν την προφορά. Αν δεν θέλανε να το κάνουν, δεν θα το κάνανε. Το κάνανε γιατί τους άρεσε. Ήταν πολύ όλοι και το χαρήκανε. Πολύ, πολύ, πολύ. Με αποτέλεσμα να γίνει και επίτιμο μέλος του συλλόγου μας ο Αντώνης. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα, πολύ καλό. Φοβάμαι μην το διαγράψουν τίποτα οι Κρήτες. Γίνει κανένα σκηνικό και έχουμε αντίπλημα. Επίτυπος. Έτσι. Εντάξει, ήταν μεγάλη δουλειά, ήταν μεγάλος ο κόπος, μεγάλος ο χρόνος που διατέθηκε από πολύ κόσμο. Το αποτέλεσμα, εντάξει, δικαιώθηκε όλος ο κόσμος. Είσαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο και επικοινωνίας, συνεργασίας, ήθους, δηλαδή το ότι γίνεται κάτι, ξέρεις, ο άλλος έχει το νου του για τον άλλο, τι θα κάνει. Αυτό είναι σπάνιο. Ναι, είναι... Και τα παιδιά, όλη η παρέα που είμαστε στο χορευτικό, όλοι συμβάλλαν, όλοι. Ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του. Όλοι. Από την πλευρά του, όλοι ήταν... Το πιστεύω όλοι. Και γι' αυτό βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Η Μυρσινιό έκανε καλή δουλειά. Ναι, ήταν απίστευτη. Η Κυρώ ήταν απίστευτη. Ελπίζουμε να γίνουν τέτοιες παραστάσεις, ελπίζουμε να γίνονται. Οι Ιωνικές Γιορτές, μάλλον και ο χώρος που γίνονται οι Ιωνικές Γιορτές, προσφέρεται για αυτό το πράγμα, δηλαδή κάποιος να μπορέσει να κάνει κάτι ωραίο. Και κάθε χρόνο γίνεται όντως μια ωραία παράσταση από όλους τους συλλόγους που συμμετέχουν. Και είμαστε πολύ τυχεροί που μας δίνει τη δυνατότητα σαν σύλλογος να συμμετέχουμε. Ήταν μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από τα κορίτσια του διοικητικού, έτσι, η Μαρία, η Μυρσίνα και η Ειρήνη. Όντως ήταν τολμηρό. Οφείλουμε να πούμε ότι υπήρχαν δηλαδή και από θέμα χρόνου ότι δεν θα προλάβουμε, αλλά το πιστέψανε. Έτσι, το πιστέψανε. Μας κάνανε και εμάς τους υπόλοιπους να το πιστέψουμε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα που βγήκε. Ο δάσκαλος ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν η ήρεμη δύναμη. Ηρέμησε πολύ κόσμο, μπορώ να πω. Στην αρχή ήταν και αυτός αγχωμένος, αλλά μετά μας ηρέμησε με τον τρόπο του. Η Κατερίνα και εσείς έκανες πάρα πολύ καλή δουλειά με τις εύστοχες παρατηρήσεις. Πολύ καλό. Ελπίζουμε να μην σε χάσουμε από το χορευτικό μας, έτσι. Να έρχεσαι να μας βλέπεις και να έρθεις. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Το θέμα... Και το σύλλογο. Στο σύλλογο τη θεωρώ δεδομένη. Έχισα σαν να μπήκα στην οικογένειά σας. Και εμείς έτσι ένιωσαμε. Έτσι σας ένιωσα. Πραγματικά. Τώρα δηλαδή... Όποτε κάνουμε εκδηλώσεις θα την παίρνει την έσποτε. Καλά. Και έχω χαρεί αυτό με παιδί μου. Πόσο ωραία σε κάθε τομέα, γιατί δεν είναι μόνο
ότι ο χορός, το τραγούδι, τα αντικείμενα, το κουβάλιμα, τα μαγειρέματα, τα. Τι τρέμψε, θάλια, ξέρει τι ώρα κοιμηθήκαμε με τη Ρινούλα. 2 η ώρα τα μεσάνυχτα να ξεμπλέκουμε το νήμα. Για να κάνουμε την τρέμψα. Το σαματά. Για να τα βρούμε. Σοκολάτε του Λεωνίδα. Ναι, ναι, ναι. Τη Μαρία την Κουζαβεγιάρη που μα έκανε τα μυγδαλωτά, τη Δέσποινα την Καρέκ, τη Μαστέλα, να σε ευχαριστήσω. Με τη Βασιλική την Παπαδοπούλου, οι χωριανές μας που πάντα μας έρχονται. Και πάλι και τώρα που πήγα στο χωριό, μας είπε ό,τι θέλουμε, οτιδήποτε και να θέλουμε είναι πάντα κοντά μας. Όλοι οι χωριανές. Είδαμε κάτι συμμαθητριές μου με τη Λινιές, με είδαμε, δηλαδή ήρθαν και μου λέγανε, ας πω, εσύ πόσοι εδώ, ξέρω εγώ. Λέω, να με καλέσανε. Και η Δήμητρα, πού θα την ξεχάσουμε τη Δήμητρα. Ναι, ναι, τη φωνή την. Με τη φωνή την ωραία. Έλα μωρέ που έχει ωραία φωνή η Δήμητρα. Έχει ωραία φωνή η Δήμητρα. Συγγνώμη Δήμητρα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Μου η Δημητρούλα μας. Και μας βοήθησε και σε πολλά εκαταγλικά του κουταλιού η Δημητρούλα. Πρώτα που πάρει, πρέπει να βέβαια, βέβαια. Πρέπει να τονίσουμε ότι είχαμε ένα πολύ καλό συγκρούσιο. Μπράβο Δημητρά. Εκτός ωραία, σωστό, ωραία. Σωστό. Παιδιά, σωστό. Παράληψη μεγάλη, θα το ξεχνάμε. Και το μουσικό μας. Ένα από σχήμα. Ένα από τα μεγαλύτερες επιτυχίες, εκτός δηλαδή το ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Αλλά είχαμε ένα πάρα πολύ καλό σχήμα στη μουσική. Να τους αναφέρουμε έναν ένα. Ναι, να τους αναφέρουμε. Πολύ ευχαριστώ. Είναι βιολί ο Βαγγέλης ο Σαραντίδης. Από το Μεσότοπο. Άλλο σύλλογος με εκπληκτική δουλειά. Μεσοτοπίτες. Φοβερή και εμείς. Γιατί είναι οι προτεργάτες. Οι προτεργάτες και έχουν κάνει. Είναι φοβερή. Παραδείγματα. Είναι φοβερή. Είναι φοβερή. Ο συγχωριανός μας. Αντέχουν στον χρόνο. Ο συγχωριανός μας ο Πάνος ο Βέργος, στο Σαντούρι. Στο Σαντούρι, έτσι. Πολύ καλός, έχω συνεργαστεί με τον Πάνο. Σαντούρια, ναι. Έπαιζε Σαντούρι σε μελοποίηση που θα κάνει στον Κώστη Παλαμά. Πολύ ωραία. Και έπαιζε και παίζει εξαιρετικά. Είναι φοβερός. Νέος. Όλοι νέοι, έτσι. Είναι νέος και πολύ γερός στο Σαντούρι. Ο Ιγνάτης ο Σημενής στην τρομπέτα. Είναι από το σκουτάρο. Από το σκουτάρο. Από το σκουτάρο είναι. Αυτό η τρομπέτα για μας είναι σήμα κατά τεθέ. Δηλαδή στα ορισμένα τραγούδια είναι παιγμένα με τρομπέτα. Άμα δεν παίξει μου ρέγγι με τρομπέτα δεν γίνεται δουλειά. Ο Αμερικάνος, Αμερικάνος με τρομπέτα. Δεν γίνεται δουλειά άμα δεν παίξει τρομπέτα. Η κιθάρα ήταν ο Μαυρίκης. Ο Ηλίας ο Μαυρίκης, ναι. Δεν το ξέρουμε από πού είναι. Και περίμενε, περίμενε, καλά στην έκδοση. Κάνε κερασάκι. Έλα, το κερασάκι στην τούρτα. Πας καλά τώρα. Τι λες, κερασάκι. Αυτό ήταν ο Σόλωνας. Και ο The Best, ο The Best. Και The Best of the Best, βέβαια. Ο Σόλωνας, έτσι. Με τη χαρακτηριστική του. Ο Σόλωνας. Τι αυθεντία. Τι αυθεντία. Και επειδή μιλάμε για αυθεντία. Για το χορό του που χορεύσαν το Σαραντίδη. Στο τραγούδι τους, τραγούδι του Σόλωνα. Για να ακούσουμε ένα δεν είναι γνωστό αυτό το τραγούδι του Σόλωνα. Για ακούστε το παρακαλώ. Α, δεν το ακούσουμε. Πώς το ξέρουμε. Το έργο. Καθόλου άγνωστο. Και ας αφήσουμε τον κόσμο να απολαύσει το τραγούδι μέχρι να τελειώσει και... Αυτό είναι εγώ το πρωτοείδα σε κάποιο κλειδός που ήταν Πέργαμο και Τίγενη. Πέργαμο, Πέργαμο, δε σε ξεχνώ. Αχ, Πέργαμο,
Επανερχόμαστε μετά από αυτό το εκπληκτικό κομμάτι με την εκπληκτική ερμηνεία του Σόλωνα. Εκπληκτικό κομμάτι. Εντάξει, είναι... Σόλωνας Λέκας. Ο οποίος, αυτό που λέγαμε πριν, ότι ασχολείται είναι Πετράς, έτσι. Πετράς και νομίζω είναι και με τη γη ασχολείται. Ναι, ναι, εντάξει, όλοι είναι τη γη. Έχει και εκεί, περιβόλια. Είναι, είναι απίστευτος. Μέχρι που ζυμώνει και ψωμί μας, είπε. Νομίζω ότι κατασκευάζει και όργανα. Όχι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αν το γνωρίζει κάποιος. Από την πηγή. Είναι αλλά είναι χρόνια φοβερός. Δεν είναι στην Μυτιλίνη. Και είναι ασχολείται φοβερός. Τώρα εγγονός του το παίζει. Μπράβο, ναι. Σαντούρι. Πέρσι που είχαμε πάει. Σαντούρι. Όχι. Ούτε. Όχι. Δεν είναι Σαντούρι. Λαούτο. Όχι, ούτε Λαούτο. Για πες μας, Μισίνα, για βοήθα λίγο την κατάσταση. Μαγλαμά. Με τι είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Παιδιά, ό,τι τζουρά, το τζουρά, τζουρά. Α, τζουρά, μπράβο, ναι. Το βασικό είναι ότι πες με τον εγγονό του. Είναι το, το καλύτερο πράγμα. Να σε. Σόλωνας και αυτό. Έτσι. Ναι. Η συνέχεια. Η συνέχεια στο. Ωραία. Στο σόι. Στο πέραν που είχαμε πάει. Στο πέραν δεν είχαμε πάει. Στο πέραν. Εκπληκτικό. Και νομίζω ότι. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Ότι κάπου θα τραγουδάει την Παρασκευή. Στο Χαμάμε. Παρασκευή Σάββατο. Να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αύριο. Αν και. Αύριο. Όχι, δεν νομίζω αύριο. Την άλλη Παρασκευή. Ναι. Και... Με το Σαραντίδη θα είναι. Αυτή είναι και... η φωνή της Μυρσίνας Χατζηδιάκου. Αν ακούει η κόρη της, ας έρθει να την πάρει γιατί δεν έχει τα κλειδιά. Ε. Τι, κάτι έμαθα, κάτι έγινε. Θα μείνει απ' έξω. Λοιπόν, ναι, την άλλη εβδομάδα λοιπόν ο Σόλωνας και πρέπει να πάμε να τον ακούσουμε. Στο Παρασκευή χαμάμ. Σάββατο, ναι, στο Χαμάμ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πετράλωνα. Να... Εκεί ναι, δεν το ξέρω. Πετράλωνα, βέβαια. Ναι. Κοντά είναι. Μια χαρά. Μια ανάσα δρόμο. Κανα πανιόνιο έχουμε εδώ πέρα τίποτα μέσα. Δεν έχουν κανένα πανιόνιο. Μια και το αναφέραμε. Γιατί είναι γεγονός αυτό. Κουμπάνος, μα λένε υπέρ της Καλονής. Υπέρ της Καλονής. Δηλαδή στο 3-2. Χάρηκε. Εν τω μεταξύ αυτό ήθελα να το αναφέρω έτσι. Όντως η Καλονή την έχουν στείλει να παίζει και καλά κάνανε να παίζει εκτός έδρας. Δεν είναι φτιαγμένο το γήπεδο. Το γήπεδο. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της. Γιατί χωράει 800 άτομα. Και το γεγονός ποιο είναι ότι έπαιξε στη Θεσσαλονίκη. Και είχε κομμένα εισιτήρια 92 και χώραγε 20.000 το Χαριλάο. Πόσο χωράει, 25? Και είχε 92. Δηλαδή, ποια η διαφορά αν έπαιζε η Καλονή μέσα στην Καλονή και είχε 800 άτομα. Δεν το καταλαβαίνω. Να το καταλάβω ότι υπάρχουν προδιαγραφές. Το καταλαβαίνω, εντάξει. Ας τους να παίξουν, ρε παιδί μου. Και κερδίσαμε, έτσι. Κερδίσαμε. Εγώ με πρέπει να πω. Στη Θεσσαλονίκη με ποιον έπαιζε. Με τον Πανιόνιο. Σαν εντός έδρας. Ναι, ναι. Καλονή Πανιόνιος. 3-2. Δύο φορές προηγήθηκε ο Πανιόνιος και. Το δεν κάνει να το κάνουμε αυτό, δεν κάνει.
Λοιπόν, και νίκησε. Αλλά είναι τέλος πάντων. Στο 92. Στο 92 είναι το 3-2. Το τελευταίο. Βλέπεις τα λέει λοιπόν τι ομάδα ανέβασε με τη Λίνη. Ορίστε. Μαζί με το χορευτικό μας πήρε μπροστά και Καλονί. Καλονί με τη σαρδέλα της. Έτσι, με τη σαρδέλα της. Μπράβο, ναι. Και γιορτή της σαρδέλας, έτσι. Έχεις πάει ποτέ? Όχι. Με τη Λίνη δεν έχεις έρθει ποτέ? Όχι, έχω έρθει. Έχω έρθει τρεις φορές με παραστάσεις. Με παραστάσεις. Παίξαμε στον κήπο του, το δημοτικό κήπο. Υπέκλεια, δηλαδή καλοκαίρια έχω έρθει. Μάλιστα. Τη μία φορά με την ιστορία του Αλιρέτζο, την άλλη με την Ιφηγένεια Ναυλίδη, με το Εθνικό Θέατρο. Την τρίτη τώρα θυμάμαι. Το κοινό στη Μυτιλίνη έρχεται δηλαδή σε παραστάσεις και τα λοιπά. Εγώ δυστυχώς δεν έχω πάει ποτέ σε παράσταση στη Μυτιλίνη. Γεμάτο, ε. Γεμάτο. Μέσα στον κήπο, λέμε. Στον κήπο. Ήταν πολύ παλιά, σου λέω, την πρώτη φορά που ήρθα ήταν το 75 και την άλλη το 80. Να κόψουμε λίγο τις χρονολογίες, δεν κάνει να ακούγω τις χρονολογίες. Πώς και δεν πήγες στο Κάστρο, πώς και δεν πήγατε στο Κάστρο. Δεν ξέρω, τότε δεν ήταν το Κάστρο αυτό, δεν ήταν να ανεβαίνει το κοινό. Ήταν, ξέρεις, μετά τη μεταπολίτευση που ήταν... Α, τόσο πολύ. Δεν υπήρχε ούτε το Δημοτικό Θέατρο τότε, γι' αυτό παίξαν το Ελισάνο. Έλα μου, ηλικία. Θέλει να ακούσει κοπλιμέντο πάλι. Θέλει να ακούσει κοπλιμέντο. Έχω λέει κάποια ηλικία. Μικρά κορίτσια. Δόξα τω Θεώ δηλαδή. Είμαστε γεροί και... Εδώ τώρα με τι ασχολείσαι? Κοίταξε, τώρα έχω κάπου καμιά εικοσαριά παιδιά. Ίσως. Όχι δικά σου, έτσι. Και κάποια που δεν είναι δικά μου, αλλά είναι σαν δικά μου. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Και κάνουμε μια γιορτή, την παραμονή των Χριστουγέννων. Παράσταση. Ας το πούμε, όχι ακριβώς δρόμενο, γιατί θα περάσουμε σαν το δικό σας, αλλά δεν έχει σχέση. Αλλά στείνουμε ένα πάρκο, το μεταμορφώνουμε σε χριστουγεννιάτικο. Με τη φάρνη, τους βοσκούς με τα πρόβατα και τα, τους αγγέλους που εμφανίζονται και κάνουν διάλογο, ξέρεις, στην ημέρα. Ναι. Κανονικά το έχω γράψει μαζί με την Βάγια τη Δέλιου και τους μάγους και τραγούδια, χοροδία από το σχολείο. Θα μας ενημερώσει πότε θα γίνει αυτό. Ναι, και είναι για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, δηλαδή αυτά που συνεργάζομαι. Αλλά μπορεί να το δουν όποιοι θέλουν, γιατί μετά θα έχει, και, έχει έκθεση ζωγραφικής των παιδιών με ό,τι αφορά τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχει έκθεση φωτογραφίες και αντικειμένων που φτιάχνουν τα παιδιά διάφορα. Μάλιστα. Θα τα εκθέσουν και την... Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όλα αυτά την παραμονή των Χριστουγέννων, στο Χριστούγεννα στο Πάρκο της Αγάπης το έχουμε ονομάσει. Ωραία. Γιατί είναι ο δρόμος, η οδός αγάπης, καταλήγει σε ένα διέξοδο και είναι εκεί πέρα που είναι τα αρχαία στη Νέα Σμήνη η Αγία Σοφίας. Μάλιστα. Ο κάθετος δρόμος που λέγεται Αγάπης καταλήγει σε αυτό το παρκάκι. Ένα τριγωνάκι, ε. Πού είναι τα αρχαία, στο Συμπλατζίδικο δίκτυο. Πολύ ωραία. Δεν θα πρέπει να δεσμευτούμε εδώ ως διοικητικό ότι θα πάμε να... Μπορούν να διαβιάσουν και άλλα παιδιά. Δηλαδή, να το δουν βεβαίως για να συμμετέχουν. Αν προλάβουν να έρθουν τώρα που ακόμα κάνουμε πρόβες. Για πρώτη φορά τώρα το στείλεις αυτό. Ή το έχει ξανακάνει. Έχουμε κάτι τώρα ένα μήνα πρόβες. Όχι, δεν με κατάλαβες. Για πρώτη φορά, για πρώτη χρονιά το πρώτη φορά κάναμε αυτό εκεί, σε αυτό το σημείο. Άλλες φορές έκανα στα σχολεία δηλαδή. Που έκανα είναι αρκετά παιδάκια, 25 παιδάκια, έτσι. Δηλαδή υπάρχει θέληση και. Με ηλικίες, ποιες ηλικίες? Είναι από πρώτη δημοτικού. Α, όχι, έχω και μερικά. Δύο προνήπια. Τρία προνήπια έχω. Νηπιαγωγείου, συγγνώμη. Τα άλλα είναι του δημοτικού. Πρώτη με έκτη δημοτικού. Και κάθε πότε γίνονται οι πρόβες? Κάθε Σάββατο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν, μπορούν να παρακολουθήσουν και να το χαρούν. Πολύ ωραία. Όλοι λένε να κάνουμε την παραμονή. Βέβαια, νωρίς να μιλάμε για Χριστούγεννα. Όχι, μην μας το χαλάσουμε. Πρέπει να χειμωνιάσει, να το λέμε για να χειμωνιάσει επιτέλους. Δεν αρκεί. Αν θέλει. Όχι, δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Ναι, και να μην ξεχάσουμε ότι έκανε την εμφάνισή της επιτέλους η πρόεδρός μας η Ειρήνη Κουτρούπη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Καλώς ήρθατε στο πάνελ μας. Κοπίεσε και εκείνη πάρα πολύ. Εννοείται. Όλοι. Η πρωτεργάτης ήταν. Όλοι. Ναι, πάρα πολύ. Όλοι μαζί ήμασταν. Τι χάρηκα σαν, ενώ ήταν τόσος ο κόπος και γιατί δεν το καταλαβαίνει κανείς. Τι είναι να κάνεις αυτή τη δουλειά. Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Αλλά ήταν φρέσκια ναι. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Εκείνη το ξέρει. Εκείνη το ξέρει. Με το χαμόγελο. Έτσι, πάντα, πάντα. Λοιπόν. Έβγαλα σε πέρα ένα γάμο
Να οι αθλουγές, να οι αθλουγές. Αλλά έβγαλα και μετά, μετέπειτα είχα κάνει προπόνηση και έβγαλα και γάμο του ανιψιού μου. Είδες η προπόνηση. Οπότε, καλό σου, καλό σου. Και ένα, καλό. Και ένα αληθινό. Βγάλαμε αθλουγές. Ένα σκηνικό γάμο και ένα αληθινό. Έτσι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω. Πάντως όχι για την Καλονή, τα είπαμε για τους Πανιώνιους, τους πικάραμε, έτσι, εντάξει. Και είμαστε και στη Νέα Σμύρνη, θα μας δίνουν, θα κάνουν εντούτορα στην πόρτα. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι εμείς τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη Λέσβο. Από τη στιγμή που θα στηρίξουμε να πούμε τη ομάδα του Λεσβού. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Λέσβο σαν πρώτη ομάδα είχε τον Ιωλικό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα συζητάμε για το θέμα. Για την ομάδα που έχει την Καλονή. Εσύ από τα Ανεμότια είσαστε εσύ. Όλοι από την Ανεμότια. Όλοι από την Ανεμότια που έχουμε τον Ατρόμητο Ανεμότια. Μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Καλά δεν πάει. Πάει πάρα και πολύ, δεν πάει και πολύ καλά. Ότι, αφού έχασα την αίρεσό τώρα. Αλλά είμαστε πρώτο τοπικό. Πάτε καλά στη μουσική, στο θέατρο, στα δρόμενα που λέμε. Κοιτάξτε να δείτε. Στα αθλητικά σας πάτε καλά. Πρέπει να είχαμε παράδοση στο θέατρο. Στο χωριό μας παίζονταν προπολεμικά, παίζανε θέατρο. Είχαμε θείασο. Για πες μας, είχατε θείασο, δηλαδή... Ναι, κάνανε... Ερασιτεχνικό. Ερασιτεχνικό θείασο κάνανε οι τότε νέοι του χωριού. Όπως είπα, ακούσει ο Πάνος ο Κοντέλης, που είναι και γειτόνας μου και αγαπημένος, που έχει φροντίσει το θεατρικό και έχει γράψει και θεατρικά, το μεσοτόπι. Και ένα από τα όνειρά μου είναι κάποια στιγμή να αναβιώσουμε και το θεατρικό τμήμα, όχι μόνο το χορευτικό, ναι. Γιατί πιο πολύ μας εκφράζει το θεατρικό. Ναι, το θέμα είναι ότι παίζει ρόλο βασικό η Ντοπιολαλιά και δυστυχώς στο Σύλλογο δεν έχουμε τόσους πολλούς ανεμοτήσεις που να μπορέσουν να δώσουν. Και αυτή που είναι και πάλι ανεμοτήση δεν την έχουν, γιατί είναι εδώ γεννημένη στην Αθήνα. Δεν έχουν έτσι δεν την το επαφή. Χρώμα. Ναι. Μπορούν βέβαια. Μπορούν βέβαια να ακολουθήσουν γιατί έχουν τα ακούσματα, αλλά πολύ, πολύ πιο εύκολα από έναν άνθρωπο που δεν έχει ακούσει καν. Ναι. Αλλά και πάλι αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, θέλοντας να ανεβάσουμε ένα μεντοπιολαλέ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ ξέρετε τι ήθελα να ρωτήσω. Φέτος το καλοκαίρι βρήκα μέσα στα χαρτιά της θείας μου που ήταν εκπαιδευτικός και έχει πεθάνει τώρα πλέον. Βρήκα ένα θεατρικό δρόμενο πολύ μικρό. Δηλαδή θα ήταν καλό, αλλά ήταν, είναι σε βαριά ντοπιολαλιά. Και στο δημοτικό σχολείο, και στο δημοτικό σχολείο υπάρχει βιβλίο, μέσα στο δημοτικό σχολείο, παλιό, πολύ παλιό βιβλίο, υπάρχει με θέματα, θεατρικά θέματα. Το έχεις δει εσύ. Ναι, το είδα να πούμε φέτος που πήγα μέσα στο δημοτικό. Και υπήρχε ένα βιβλιαράκι στη βιβλιοθήκη, υπήρχε ένα βιβλιαράκι που είχε να πούμε ιστορίες, θεατρικές ιστορίες. Και μίλαγαν, ας πούμε, που μπορείς κάλλιστα να το ανεβάσεις αν θέλεις αύριο μεθά. Εγώ ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω. Μου είπε κάποιος στο χωριό, κάποια κυρία από το χωριό, ότι το φωνάζανε παλιότερα, ορμόμενος από αυτό που είπε η Ειρήνη, ότι γινόταν θεατρικά κτλ. Το μικρό Παρίσι. Δηλαδή, γινότανε, όχι, με τη λογική πια. Μου το είπε, έτσι μου το είπε ακριβώς. Το μικρό Παρίσι με ποια λογική όμως. Ότι γινόντουσαν πολλά δρόμενα, δηλαδή πάρτι, θεατρικά. Δηλαδή ανεβαίναν από την Καλονή, εκτός είχε αυτού, πολύ ζωή σαν χωριό. Το δικό μας χωριό. Ήταν από τα ωραιότερα χωριά. Δηλαδή συναγωνιζόμαστε πάντα, υπήρχε ένα συναγωνισμός με φίλες και σκαλοχωριού. Διακόπτω. Όχι, ήτανε, είναι. Σωστό. Είναι. Γιατί άλλο ήταν. Ήταν σημαίνει ότι είναι. Το χωριό μας έχει παράδοση, είχε παράδοση στους Πετράδες και είχε πάρα πολύ ωραία σπίτια. Πολύ ωραίες αυλές. Έχει ακόμη και ωραίες αυλές, έχει και ακόμη ωραία σπίτια. Έχει. Ήμασταν το καλύτερο χωριό, δεν είμαστε τώρα. Το πρώτο και τα τρία έχουν γίνει εφάμιλα. Είχαμε πολύ ωραίο πανηγύρι. Είναι ακριβώς αυτό πανηγύρι που έχει γίνει δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα. Στο Τρίστρατο ήταν το πρώτο χωριό. Όλη την εποχή του 70 που έφυγε όλος ο κόσμος και πήγε να πούμε στις... Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Και να συμφωνήσουμε σιγά σε κάτι. Κάπου ότι η παράδοση παντού έχει αναγκάσει τον κόσμο, η παράδοση, το ότι γυρίζουμε όλοι στην παράδοση, βλέπετε ότι τα χορευτικά γεμίζουν. Τα παραδοσιακά χορευτικά. Χαίρομαι. Ότι η παράδοση έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και κοιτάει τα χωριά του με άλλο μάτι και τα προσέχουν περισσότερο. Έχει δίκιο η Μάρια. Δηλαδή υπήρχαν κάποια χωριά τα οποία επειδή έφυγε ο κόσμος, αυτό που λες Μπένο Χριστό, έφυγε και γύρισε. Ναι, αναγκαστικά. Αλλά γύρισε και αρχίζουν και προσέχουν όλοι τα χωριά τους. Δηλαδή όλα τα χωριά πλέον αρχίζουν και παίρνουν αναζωογονηθεί. Το βασικό είναι να μένει νεολαία. Τώρα έχω ανακοινώσει ένα χαρούμενο γεγονός.
αραβωνιαστήκαν δύο ζευγάρια στο χωριό που θα παραμείνουν και είναι πολύ βασικό. Επιένει. Επιένει για πέμα. Είναι τη Γεωργία η κόρη, η Δέσποινα, με τον Ηλία. Είναι επίσημο αραβόνα και είναι του Νταΐ του Μιχάλη η κόρη Άννα. Με τη Γεωργία στο γιο, Χρήστο το λένε. Με τον Χρήστο. Είναι καλό μωρό. Είναι καλό μωρό. Άντι, και θα παραμένουν στο χωριό και πάρα πολύ βασικό. Η ώρα η καλή. Θα γεννηθούν παιδιά μέσα στο χωριό. Έχουν παραμείνει. Έχουν παραμείνει. Βασικό, βασικό. Πάλι γάμο. Θα βρίσκεσαι πάλι. Και του Σάβρου να τσιμπάσει η αδελφή. Λίγο μακριά. Ναι, πώς λένε. Αριστοθέα. Η Αριστοθέα έχει μείνει στο χωριό νέα, η οποία έχει ένα μικρό παιδάκι. Έχει πρόσφατο το αραβόνα έχει πάλι ο Χρήστος μαζί με την. Ναι, εντάξει, αυτό έχουμε. Μακάρι να μην μείνουν τα δύο ζευγάρια. Αυτοί οι δύο τουλάχιστον θα μείνουν. Θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς. Κάτι άλλο και ο Χρήστος θα έρθει και παπά στο χωριό μα. Κοίταξε αυτό που είπε ότι είναι πολύ βασικό. Γυρίσανε. Γιατί, ρε. Γυρίζουν πάλι στα χωριά του. Στα χωριά του, ναι. Όταν λοιπόν από τη μοναξιά, την απομόνωση και όλη αυτή τη σκληρότητα εδώ. Ξανακάνει τον κύκλο, όπως είναι η δημοτική χορή που είναι κύκλος, πιάνει το χέρι του διπλανού σου και πας και... Όπως ο μαζωμένος ο δικός μας, ο μαζωμένος. Ναι, τι ωραία που είναι. Και αυτό είναι η δύναμη τελικά της... Και σου δίνει δύναμη αντοχής. Έτσι, έτσι, έτσι. Να υπομείνεις πολλά. Συνύπαρξης. Ακριβώς, ακριβώς. Γίνεσαι ένα. Έτσι. Αυτό. Δυστυχώς πέρασε πολύ γρήγορα και πολύ ευχάριστα η πρώτη μας εκπομπή και η πρώτη ώρα. Που κάναμε έτσι στη συγκοινότητα ακόμα. Θέλουμε 10 λεπτά, αλλά πρέπει να κάνουμε κάποιες εργασίες στα παιδιά και πρέπει να κλείσουμε. Να πούμε και για το σύλλογο το τοπικό που έχουμε τώρα. Είναι με νέα διοίκηση, είναι πρόεδρος η Αλέκα. Α, μάλιστα, στο χωριό μας, ε. Αλέκα, ναι, μέλη είναι η Σούλα, η Λουλή. Ναι. Άλλο μέλος είναι η Ελένη Κουτρούπη, είναι καινούριο μέλος. Η της Γαριφαλής, η Γιασεμή, η Σημαίνια. Η Δέσποινα Νταΐ την είπα. Όχι, τώρα τη λες. Ναι, μας στέλνουν και τη λέγοντα η φιλενάδα μου. Τώρα δεν θα μου ξεφεύγει κάποια. Α, και η Γεωργία, η καπετάνια. Να πούμε καλή και δύναμη και λοιπόν στα κορδιά του Σιδεροκέφαλου. Να είναι πιο ζωντανή και να μπορέσουν να έχουν καλές συνεργασίες με το σύλλογο αυτό το τοπικό. Ωραία. Η πρόεδρος τώρα θα έρθει μέσα στο χειμώνα, θα πιστεύω να έρθει κοντά μας και να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Ωραία. Και κάτι άλλο από εδώ, από απόσταση. Το χωριό μας είχε παράδοση σε σύλλογους. Λίγο πιο δυνατά για να ακούγεσαι. Υπήρχε ο σύλλογος κυριών και δεσποινίδων. Και γι' αυτό και το χωριό μας είχε ζωή. Αυτός ο σύλλογος διοργάνωνε. Βέβαια, βέβαια. Υπήρχαν οι αγροτονεάνιδες. Δηλαδή υπήρχαν σύλλογοι. Αγροτονεάνιδες. Ναι, στον εσείς από τη Σαπφό έχετε που έκανε διδασκαλία στην Κίτης και στην αισθητική και στη μουσική και στη τσοκαμπή. Τώρα λίγο να σταθούν οι σύλλογοι που δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Τώρα δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Γι' αυτό υπήρχε και ζωή στο χωριό. Σε άλλα χωριά δεν υπήρχαν. Κάνανε εκδρομές, χώρους, θεατρικά. Θεατρικά πολλά. Όλα, τα πάντα. Λυπάμαι που θα πρέπει να κόψω αυτή την ωραία και το παρέα. Τελευταίο, το τελευταίο, άντε, το τελευταίο, το χωριό μας μαζί με την Ερεσό φέτος ήταν το πιο ζωντανό χωριό πάνω στη Λέσβο. Δεσμευόμαστε, δεσμεύομαι εγώ προσωπικά ότι θα φέρω φωτογραφία δύο η ώρα το πρωί, δύο η ώρα το πρωί και θα δείξω φωτογραφία πόσο κόσμο είχε μέσα στο δρόμο στην Ανεμότια το καλοκαίρι το φετινό. Θα πάθουμε πλάκα. Ήταν το δεύτερο χωριό πάνω στη Λέσβο. Λοιπόν. Και η τσέπη μας και η διάθεσή μας αντέχει. Ναι, γιατί κοίταξε να δεις. Με χορό, με τραγούδι και αυτά δεν έχει. Δηλαδή προς Θεού μπορεί να περάσει με λιγότερα. Εξάλλου έχει ένα πλούσιο μέρος που έχει από όλα τα καλά. Τα καλά του Θεού. Δεν σας λείπει τίποτα. Όχι, δόξα τω Θεώ. Δόξα σοι ο Θεός. Είμαστε το μεγαλύτερο νησί να πούμε του Ιβαϊκέου. Και από τα πιο χαρισματικά του Βορείου Αιγαίου, όλα τα δώρα. Μάλλον μπορώ να πω ότι είμαστε το μεγαλύτερο νησί σε έκταση, να πούμε, όλη τη Ελλάδα, εκτός από την Κρήτη που πάμε και την Εύβοια. Μετά είναι η Μυτιλήνη, η Λέσβος. Λοιπόν, πριν καληνυχτήσουμε. Πριν. Αυτό. Εντάξει, αυτό είναι το μεγαλύτερο νησί, αλλά είμαστε ένα Δήμο. Να και η Σπόντα, να και η Σπόντα. Την επόμενη φορά που θα το συζητήσουν και αυτό το θέμα, μου κάνουν νόημα από πάνω. Λοιπόν, πριν καληνυχτήσουμε, να πούμε ότι δεν συζητήσαμε βέβαια όσα θέλαμε. Θα έχουμε στις επόμενες εκπομπές νέα από το χωριό μας, θα τα αναφέρουμε όλα. Θα προσκαλέσουμε και θα προσπαθήσουμε να συσφίξουμε σχέσεις με τους συλλόγους των Μυτιλινιών και όχι μόνο. Μπράβο.
Έτσι, ναι. Θα έχουμε καλεσμένους εδώ, θα τους προσκαλούμε να συζητάμε, να κάνουμε κοινές εκπομπές. Όλα αυτά. Ευχαριστούμε την Τάλια πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς, να το ξέρεις αυτό. Χαίρομαι που είσαστε τόσο ζωντανή και δημιουργική. Ο Κουμπάρος δεν μίλησε, αλλά ο Κουμπάρος την επόμενη την φορά επόμενη θα είναι φορά μπροστά. Θα είναι μπροστά. Θα πάρει προεδρική θέση ο Κουμπάρος. Έτσι. Λοιπόν, από εμάς ευχαριστούμε ναι, για τη φιλοξενία. Είπαμε Δημήτρη ότι ελπίζουμε να γίνει μόνιμη αυτή η φιλοξενία, έτσι, να είμαστε μόνιμοι. Από το κοντρόλ λένε να κλείσω, έτσι πάει συνέχεια. Έρχονται τα μάτ. Η Πανιόνι. Λοιπόν, αφήσουμε τον κόσμο να ακούσει λίγα τραγουδάκια, γιατί δεν τον... Δεν κάναμε το κέφι του. Λοιπόν, βάζουμε να παίξουν κάποια και να ξεκινήσουμε με την Ομαδάρα. Ένα τραγούδι της Ομαδάρας. Λοιπόν, ποιο. Αυτό, το. Λοιπόν, όχι, θα σας βάλω τώρα ένα. Τη Χείρα. Όχι, τη Χείρα. Ας τώρα παντρεύουμε. Λοιπόν, άρα καταλάβατε, είναι το 12 χρονό κορίτσι. Είναι έτσι, τις κόρες μου το αγαπημένο, είναι της Ομαδάρας λοιπόν, είναι τα παιδιά του χορευτικού που τραγουδάνε και χορεύουνε. Καληνύχτα από εμάς και καλή ακρόαση στα υπόλοιπα τραγούδια, θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Ευχαριστούμε όσοι παρακολουθήσατε και από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι γύρω στους 5.000, όπου είναι απίστευτο. Για πρώτη εκπομπή είναι πάρα πολύ. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ.